λιγότερη δουλειά στο νοσοκομείο. Συγχαίρω την κυρία Γαλεράκη, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και τους διοργανωτές. Πραγματικά πρέπει να πειράζουμε συνεχώς την πολιτεία. Ενώ όλοι μας λένε για την ατομική ευθύνη, διότι πραγματικά η αλήθεια είναι ότι στο 95% των τροχαίων δυστυχημάτων έχει ευθύνη ο παράγοντας άνθρωπος και τα υπόλοιπα έχουν ευθύνη οι δρόμοι και τα οχήματα. Ωστόσο, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες τους λεγόμενους συγχωρητικούς δρόμους και τις συνθήκες οι οποίες θα μειώσουν τις επιπτώσεις του ανθρώπινου λάθους. Τα Χανιά δυστυχώς είναι σε πολύ κακή κατάσταση από πέρυσι και συνεχίζουν να χειροτερεύουν. Η περιφέρεια με τα περισσότερα αναλογικά τροχαία δυστυχήματα σχέση με τον πληθυσμό τους. Δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά φέτος. Θέλουμε αυτές οι εκδηλώσεις να γίνονται όχι μετά από τραγικές καταστάσεις, αλλά συνήθως από πριν. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να φωνάζουμε. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που δολοφονήθηκαν 2 πεζοί, φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο δρόμο των Κουνουπιδιανών. Οι μελέτες για τους 3 κυκλικούς κόμβους στα Κουνουπιδιανά έχουν τελειώσει εδώ και 5 χρόνια και δεν έχει μπει ακόμα η διαδικασία της κατασκευής τους. Στον δρόμο δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια στιγνή μονοκρατορία του αυτοκινήτου και τα περισσότερα θύματα είναι οι λεγόμενοι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου. Είναι τα παιδιά, είναι οι πεζοί, είναι οι ηλικιωμένοι, οι δρομείς όπως εσείς, κυρία Γαλεράκη, και είναι οι ποδηλατιστές και οι μηχανοκίνητοι δικυκλιστές. Ένας μηχανοκίνητος δικυκλιστής με το που καβαλάει τη μηχανή του έχει 18 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από ένα οδηγό αυτοκινήτου να σκοτωθεί βγαίνοντας στον δρόμο. Και δυστυχώς τα περισσότερα από τα τροχαία και τα θανατηφόρα δεν γίνονται στο ΒΟΑΚ το περίφημο, αλλά το 70% γίνεται στους αστικούς και τους κοινοτικούς δρόμους. Δηλαδή έξω από τα σχολιά μας, στις πόλεις, εκεί από 2 χιλιόμετρα από εκεί που δουλεύουμε ή από εκεί που κατοικούμε. Υπάρχει ο κανόνας των 2 δευτερολέπτων. Αυτό το ξέρουν οι ποδηλάτες, λέγοντας να κρατάμε τις αποστάσεις από τα προηγούμενα αυτοκίνητα. Στα 2 δευτερόλεπτα ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα πρέπει να αντιληφθεί το εμπόδιο το οποίο, που είναι ένα παιδί που θα πεταχτεί πίσω από ένα λεωφορείο ή μπροστά από μια σχολική πόρτα. Στο επόμενο δευτερόλεπτο πρέπει να δώσει ο εγκέφαλος εντολή στο σώμα για να δράσει, για να πατήσει το φρένο του αυτοκινήτου. Σε αυτά τα 2 δευτερόλεπτα ένα αυτοκίνητο το οποίο τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα έχει διανύσει ήδη 23 μέτρα. Αυτή είναι απλή φυσική. Άμα τρέχει με 60 έχει πάει 50 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι και πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα ανθρώπινο λάθος και να εμπλακεί ο καθένας από εμάς σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Η κυρία Γαλεράκη έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και μετά από την προσπάθειά της στη σημερινή αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως να έπαθε ένα πολιτισμικό σοκ με τις συνθήκες που επικρατούν στους ελληνικούς δρόμους, με τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στις ελληνικές πόλεις, με τις συνθήκες που επικρατούν στα Χανιά. Στο εξωτερικό, ψάχνοντας να βρουν τα μηδενικά τροχαία δυστυχήματα, τους μηδενικούς θανάτους, σκέφτονται να κατεβάσουν τα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις και πολλοί το έχουν κάνει στα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Εδώ με τα 30 χιλιόμετρα την ώρα αρχίζαμε εμείς και γκαρίζουμε. Δεν πάμε καλά και πρέπει με μια σοβαρότητα να αρχίσουμε να κοιτάμε αυτό το γεγονός. Δεν χρειάζεται να πάμε στο ΚΑΤ, κύριε Μαζοκοπάκη. Μια βόλτα στο νοσοκομείο Χανίων, στην ορθοπαιδική και στην νευροχειρουργική κλινική, αλλά και στην εντατική θεραπεία. Σε αναλογία πληθυσμών είμαστε πολύ χειρότερα από το ΚΑΤ. Αλλά θέλω να τελειώσω με μια αισιόδοξη νότα. Πριν από μερικές μέρες πήρε εξιτήριο από την κλινική μας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το 4ο θύμα του πολύ νεκρού τροχαίου που μας κινητοποίησε όλους. Η μικρή Μαρία είναι με τους γονείς της, πλέον είναι καλά και απολαμβάνει τη ζωή της. Αυτό θέλω να είναι που θα μας μείνει από τη σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ και πάλι.